Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Μάγισσα». Ο Μιχαήλ, όπως θα δούμε, ζητά από τον Αντρέη να αναλάβει τις έρευνες για το φόνο του εγγονού του, ενώ αρχικά οι υποψίες πέφτουν όλες πάνω στο βρότσο. Εκείνος ανακρίνει όλο το προσωπικό, αλλά η Θεοφανό τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή του. Ο Κανέλος ανακαλύπτει τα οστά του Τζανέτου, φέρνοντας στην επιφάνεια μια σύγκρουση πολλών χρόνων με τον Μιχαήλ. Ο αδερφός του όμως δεν δέχεται ότι τα συγκεκριμένα οστά ανήκουν στον Τζανέτο και ξεσπάει άγριος καυγάς μεταξύ τους. Ο Πετρούνης από την άλλη βρίσκει τον Γάλλο αρχαιολόγο Μισελ Ντεμποφόρ και τον οδηγεί στον πατέρα του, το Σπίλιο, προκειμένου να τους βοηθήσει με την ανέβρεση του θησαυρού. Ο Μανώλης και η Αγάθη, ταραγμένη, που η Θεοφανό ανακάλυψε τη σπηλιά όπου ζούσε η μητέρα της, αποφασίζουν να αντιπούν την αλήθεια για το παρελθόν της. Οι πληροφορίες που μαθαίνει η κοπέλα για τη μητέρα της την αναστατώνουν και της προκαλούν πολλά ερωτηματικά. Συγκλονισμένη η Θεοφανό αποφασίζει να ανακαλύψει τι έγινε η μητέρα της, ενώ ένα καινούριο όραμα θα περιπλέξει τα πράγματα. Παράλληλα, ο Μάρκος συγκρούεται με τον Τζανί. Μετά τις υποψίες του Αντρέη, πως ο δολοφόνος του βρέφος ίσως έχει κάνει με την οικογένειά τους. Και ενώ στον πύργο των Γερακάριδων ο Μισελ προσπαθεί να εγκληματιστεί στη νέα πραγματικότητα, η Δαμιανή πείθει τον Μιχαήλ για μια απόφαση που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του Τζανί. Η σύγκρουση μητέρας και γιου είναι αναπόφευκτη πλέον. Ο Μάρκος πιέζει τη Θεοφανό να του μιλήσει για το όραμα που είδε.